Από ό,τι μαθαίνουμε, δυστυχώς υπάρχουν δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα. Εχθές πέρασε η Επιτροπή της Περιφέρειας και από ό,τι μάθαμε, κάποιοι μειοψήφισαν. Κάποιοι δεν θέλουν το λιμάνι. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει νόημα νους να μην φύγει αυτό το έργο. Αυτό το έργο είναι αναπτυξιακό και είναι έργο για όλη την περιοχή. Δεν είναι μόνο για το παράλληλο άστρος, για όλη την περιοχή. Ίσως κάποιοι δεν το θέλουν, δεν ξέρω τι διακυδεύονται, τι παιχνίδια παίζονται και όλα αυτά. Πιθανόν είναι εργολαβικές συντεχνίες. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει αυτό το έργο. Είναι αναπτυξιακό και είναι έργο για όλη την περιοχή. Αυτά. Και εμείς, να ξέρουν όλοι αυτοί που δεν το επιθυμούν, ότι εμείς οι κάτοικοι της περιοχής, όλοι σε εμάς θα μας δούμε μπροστά τους. Εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να γίνει αυτό το έργο. Είναι ανάπτυξη για όλη την περιοχή. Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Θα πρέπει να γίνει το έργο και όλοι αυτοί που δεν το επιθυμούν για τους λόγους θα γελαστούν. Είναι η ανάπτυξη, το περιμένουμε πώς και τι αυτό το πράγμα και θα πρέπει να το δούμε με άλλο μάτι. Θα μας βρουν μπροστά τους. Ξέρουμε ποιοι είναι. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει γιατί οι ψαράδες όλοι αυτοί, πρώτα απ' όλα το λιμάνι είναι έτοιμο να πέσει. Είναι. Έτσι. Θα χαθούν πολλές περιουσίες των ψαράδων εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και να πείσουν στην πάντα τα πολιτικά και όλα αυτά. Λίγο είμαι ο πρόεδρος των ψαράδων εδώ πέρα. Αυτό το έργο πρέπει να γίνει οπωσδήποτε γιατί εμείς θα καταστρέψουμε όλοι. Πέρσι φυλάγαμε τα καΐκια μας όλη τη νύχτα. Και όχι μόνο το δικό μας, όλων τα καΐκια. Και ξένα και ντόπια. Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Δεν πρέπει να μείνει αυτό το έργο, να σταματήσει αυτό το έργο. Άλλο δεν έχω να πω γιατί εντάξει. Και η ανάπτυξη του τόπου εδώ πέρα, τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, αυτό το λιμάνι που φέρει ανάπτυξη σε όλη την κοινωνία. Σε όλη την κοινωνία. Δεν είναι μόνο για το άστρο, ας πούμε, είναι γενικά. Και εμάς προσωπικά θα μας βοηθήσει για τα καΐκια μας, για την περιουσία μας. Αυτό έχουμε όλοι. Αν μας το πάρουν και αυτό τελείως. Αν μας το πάρει η κυβέρνηση, μας το πάρει και η φύση. Τώρα τι άλλο να πει. Αυτή τη στιγμή έχει κάποιες ζημιές στο λιμάνι. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Και όλοι εδώ εκεί. Γίνεται, καθόμαστε και φυλάμε τα σκάφη μας. Δεν πάμε για ύπνο στο σπίτι μας, καθόμαστε στα σκάφη να φυλάμε τα σκάφη. Πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Μα πάρα πολύ άσχημη. Αυτό θα κοπεί τελείως. Τι άλλο. Δεν είναι, άμα είδα και τα περσινά, θα είχαμε τελειώσει. Ήδη θα είχαμε τελειώσει, θα είχε σπάσει. Να μείνει αυτό το λιμάνι. Και περιμένω πώς και πώς να γίνει αυτό το έργο. Όλοι, όλο το χωριό, όχι μόνο εμείς οι ψαράδες, γενικά. Να δώσει περισσότερο όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Θωράκιση και του λιμανιού, διότι όπως είπε και ο κύριος πρόεδρος εδώ πέρα, κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή. Και δεύτερον, το μισό λιμάνι έχει χωθεί. Θέλει να γίνει και κάποια εκβάθυνση. Αλλά το βασικό είναι για να αναπτυχθεί ο τόπο. Το άστρος, το παράλληλο άστρος, είναι η τράπεζα της περιοχής. Είναι δυνατόν να σκέπτονται οι πολιτικοί ότι πρέπει αυτό το έργο να μην που τόσα κότερα έρχονται κάθε σεζόν. Πού θα ράξουν όλα αυτά τα κότερα αυτή τη στιγμή. Φέτος δεν ήρθε κανένας λόγω της ζημίας που είναι. Είναι αδιανόητο δηλαδή. Πολιτική. Γιατί παίζεται πολιτικό παιχνίδι. Έτσι φαίνεται και το έχουμε προβλέψει από πολύ καιρό πριν. Ότι κάτι γίνεται για να καθυστερεί το λιμάνι. Τι άλλο να πούμε. Δεν πρέπει να αλλάξουμε. Τα μυαλά δηλαδή συνεχίζουμε. Γίνεται αγώνα να προχωρήσει το ΕΣΠΑ και το φραγκάρουν. Για ποιο λόγο. Το ποιος θα φάει τα περισσότερα. Αυτά τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το έργο. Το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γίνει όμως πέρσι με την κουλτούρα και μεγάλη παρασκευή.
10.000 ευρώ. Έχω καταθέσει τα καρδιά στην περιφέρεια γιατί ακόμα λεφτά δεν έχω πάρει. Πού το πρέπει να πάρω. Θα κάνει κι άλλο ένα πέτρο, θα τελειώνει. Θα πάω στο πρωτάθλημα. Δηλαδή. Κι άλλο. Δεν υπάρχει. Μιλάει τώρα, βούλιαξε η μάρκα πέρσι. Τα καρδιά στην περιφέρεια. Έσπασε η μάρκα πέρσι. Ένα χρόνο. Επειδή έκανα άλλα κατασκευή της μάρκας και ακόμα δεν έχει πάρει και δράκι. Επίσης, και το καλοκαίρι έρχονται τα κόμματα και φεύγουν. Δηλαδή δεν έχουν που να ράξουν εδώ πέρα. Παίρνουν μέσα στο λιμάνι και φεύγουν. Μαγαζιά, δεν υπάρχει το δομήρα. Επίσης, θα θέλαμε να πούμε στα κατάσια και ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κ. Μιλιώτης και η κυρία Τσόγλη, και να μας αιτιολογήσουν το όχι αυτό που είπαν χθες στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Το έχουμε ανάγκη αυτό, να ακούσουμε το όχι. Πραγματικά και οι δύο είναι εργολάβοι, το ξέρουμε. Αλλά θέλουμε να μάθουμε κι εμείς ο απλός κόσμος, την Τρίπολη δεν την ενδιαφέρει να γίνει Μαρίνα το άστρο. Θέλουμε να μπουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να μας πούν να αιτιολογήσουν το όχι. Εδώ δεν έχουμε μαζική μιλητή. Εδώ δεν μαζική μιλητή ο άλλο τρόπο ανάπτυξη. Μόνο το λιμάνι. Είχαμε την οικοδομή, η οικοδομή κατέρευσε και τελείωσε. Και αυτοί που έχουν πάρει το λιμάνι παντό πλέον δεν έρχονται. Δεν έχουν κανονική δραστηριότητα για να έρθουν να επισκεφτούν το παραγγελίο του. Μόνο το λιμάνι μα έχει μείνει σαν ανάπτυξη ο τόπο. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. Να συμπληρώσω κι εγώ κάτι. Είναι δυνατόν να γίνονται έργα σε ερημιές. Σε ερημιές μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Και εδώ που ο τουρισμός μας έχει απομείνει, δεν έχει απομείνει τίποτα άλλο. Ο τουρισμός μας έχει μείνει. Και να προσπαθούν να μην γίνει αυτό το έργο. Αυτό θέλω να πω. Πλήχουν σε ερημιές. Και ξέρουμε και πού. Από Τεγές και προς τα εκεί. Και πάνε να αναβάλουν αυτό το έργο. Πρώτα το συμφέρον της Τρίπολης. Δεν είναι το άστρος. Δεν έχει συμφέροντα η Τρίπολη. Αυτά. Να σταματήσουν τα παιχνίδια. Για το όνομα του Θεού. Πώς θα αλλάξουμε τη χώρα μας. Αυτά το παράδειγμα θα δίνουμε και στα νέα παιδιά. Το ποιος θα φάει τα περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς δεν θέλουν να αλλάξουν. Και αν τώρα διάλογο 5 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το έργο αυτό, αν γκρεμιστεί το λιμάνι θα θέλουν 25 εκατομμύρια. Μετά δεν θα βρουν ποτέ. Η θάλασσα θα μπει μέσα στην πλατεία. Για παιδιά,